Με την ελπίδα το 2023 να είναι μια καλύτερη χρονιά και για τον κλάδο της μελισσοκομείας, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Μελισσοκομικού Συλλόγου Ιωαννίνων ο Αριστέος. Η εκδήλωση αποτέλεσε και μια ευκαιρία προκειμένου τα μέλη του Συλλόγου να κάνουν το δικό τους απολογισμό από την περίοδο της πανδημίας αλλά και της ενεργειακής και οικονομικής κρίσης και να χαράξουν τη στρατηγική τους για τη νέα χρονιά. Παράλληλα, στο επίκεντρο τέθηκαν διάφορα ζητήματα που απασχολούν τους ίδιους, όπως το αυξημένο κόστος των πρώτων υλών αλλά και η κλιματική κρίση που πλήττει και τον κλάδο των μελισσοκόμων. Στους στόχους και τον προγραμματισμό για τη νέα χρονιά, ο οποίος περιλαμβάνει μια σειρά από επιμορφωτικές δράσεις αλλά και την επαναφορά της γιορτής μελιού, αναφέρθηκαν ο πρόεδρος του Συλλόγου Νίκος Κονής, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Χρήστος Καραγκούνης και ο Ταμίας Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος. Σήμερα έχουμε την εκδήλωση κοπής της Βασιλόπιτας μας και μαζευτήκαμε σήμερα τα μέλη μας για πρώτη φορά στη χρονιά, στα οποία θα συζητήσουμε αυτά που έγιναν την προηγούμενη χρονιά, τις νέες ελπίδες που έχει ο καθένας για τη μελισσοκομική χρονιά και διάφορα θέματα μελισσοκομικά, και αργότερα θα γίνει και η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας που έχουμε τα θέματα του οικονομικού απολογισμού, διοικητικού και δράσεων για τη νέα χρονιά. Στη νέα τη χρονιά θα γίνουν κάποια σεμινάρια, κάποιες ημερίδες και για αρχαρίους μελισσοκόμους και για επαγγελματίες, και φέτος ευελπιστούμε να γίνει και γιορτή μελιού ύστερα από τη διακοπή λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και της οικονομικής κρίσης που δεν μας βοήθησε πέρυσι να το πραγματοποιήσουμε. Εύχομαι καλή μελισσοκομική χρονιά σε όλους τους μελισσοκόμους, δύναμη για να αντέξουν στις δυσκολίες που επιφυλάσσει η καινούρια κατάσταση στο μελισσοκομικό κόσμο. Τα προβλήματα της μελισσοκομείας είναι αρκετά, από την κλιματική αλλαγή που μας ταλαιπωρεί τα τελευταία 5 με 7 χρόνια. Έχουν καταργηθεί οι 4 εποχές και έχουν απομείνει δυστυχώς μόνο 2. Το αυξημένο κόστος παραγωγής με την αύξηση των καυσίμων, των πρώτων υλών και γενικά την ακρίβεια που ταλαιπωρεί τον καταναλωτή και τον οθεί να αγοράσει φτηνά εισαγόμενα μέλια. Τις ελληνοποιήσεις των μελιών από χώρες του εξωτερικού που βαφτίζονται ελληνικά και άλλα πολλά προβλήματα. Ο Μελισσοκομικός Σύλλογος μαζί με την Ομοσπονδία που μετέχουμε παλεύει και προσπαθεί να προωθήσει τα προβλήματα και να βρει λύσεις. Θέλω να ευχηθώ καλή μελισσοκομική χρονιά και γενική καλή χρονιά σε όλους, στους αμέλη μας και σε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Να τονίσουμε τις ευεργετικές ιδιότητες του μελιού και να ξέρει ο κόσμος όταν αγοράζει μέλι να αγοράζει από τοπικούς παραγωγούς, κατά προτίμηση μέλι του συλλόγου μας, γιατί το ελληνικό μέλι διαφέρει κατά πάρα πολύ από τα υπόλοιπα εισαγόμενα μέλια που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην αγορά ευρέως γύρω μας. Το κόστος όταν αγοράζει από έναν παραγωγό αναπληρώνεται στην ποιότητά του κατά πάρα πολύ, οπότε καλώ όλους τους ακροατές να αγοράσουν ελληνικό γιαννιώτικο μέλι.